Το πρόβλημα το μεγάλο, κύριε Δημηδάκη, είναι και το εξής. Άντε περνάς μετά από τόση καθυστέρηση, άντε πας στη Θάσο, άντε οδηγείς ένα οδικό δίκτυο που δεν είναι και το καλύτερο του κόσμου και φτάνεις κάποια στιγμή στη Νότια Θάσο και θες, εγώ εκεί με ένα λιμενάρια και θες να κάνεις ένα μπάνιο. Και μετά από όλη αυτή την διαδικασία. Ναι. Δηλαδή για όνομα του Θεού κλείνουν το νερό στις 2 το μεσημέρι και το έχουμε ξανά στις 8 το βράδυ, 8.30. Αυτό τώρα συμβαίνει στην Νότια Θάσο, λέτε, κύριε Λιμπεράκη, έτσι. Μαγεύς, λιμενάρια, ποτός, που είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος τουριστών εκεί. Δηλαδή χτες στον Ποτό, που πήγαμε για ποτό, στον Ποτό, ήταν το αδιαχώρητο. Φύγαμε και γύρισαμε λιμενάρια που είναι πιο υποφερτή η κατάσταση. Μα είναι δυνατόν τώρα να μην έχει νερό? Και από ό,τι μου λένε, γιατί ρώτησα κάποιους φίλους εκεί γνωστούς κλπ. Δεν ξέρω αν είναι ευθύνη του Δήμου, αυτοί κατηγορούσαν το Δήμο ότι δεν έκανε γεωτρήσεις, έγκαιρα κλπ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή γυρνάνε από τη θάλασσα οι άνθρωποι ή μετά από τόση ταλαιπωρία θέλουν να κάνουν ένα μπανάκι σαν άνθρωποι να ξεκουραστούν και να μην μπορούν. Έχουν παιδάκια, έχουν. Το φαινόμενο πέραν ότι είναι παγκόσμιο, αλλά είναι σε όλη την επικράτεια, την ευρωπαϊκή, σε όλη τη μεσογειακή, στο μεσογειακό χώρο. Διάβασα το πρωί, αν θυμάμαι καλά, ή χτες το βράδυ, στη Βαρκελόνη υπάρχουν τεράστια προβλήματα, εδώ, εκεί, παντού. Στην Κρήτη, στην Κύπρο, στα νησιά τα βορειοελλαδίτικα, παντού είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σημεία των καιρών. Από το 19 και μετά όλοι γνωρίζετε, ούτε χιονοπτώσεις είχαμε, ούτε βροχές είχαμε, με αποτέλεσμα οι υδροφόροι ορίζοντες και από τις γεωτρήσεις μας και από τα σπηγές μας, που είναι οι μονάδες λήψης πόσιμου νερού που έχουμε, να έχουν καθολική πτώση. Εμείς από την μεριά μας, σαν Δήμος Θάσου και σαν ΔΕΙΑΘ, έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά το ξέσπασμα αυτό στις 23 Ιουνίου που είχαμε σαν αποτέλεσμα το τριημέρο να περάσει τόσες χιλιάδες κόσμος μέσα στο νησί, αυτό είναι πρωτόγνωρο. Σωστά. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο ο κόσμος να περιμένει 6 και 6,5 ώρες στην Κεραμωτή για να περάσει μέσα στο νησί. Τεράστιες ώρες, τεράστια βαλιά, γιατί ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλοι αυτοί που ήρθαν είτε σε Airbnb, είτε σε ξενοδοχειακές μονάδες, είτε σε αυτά, για να μπορέσουν όλα αυτά τα συγκροτήματα να είναι έτοιμα, προσπαθήσαν να φτιάξουν και τον περιβάλλον χώρο τους, να καλοποιήσουν, να κάνουν, να δείξουν ότι είναι σε μια ετοιμότητα. Άρα λοιπόν είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού που ξοδεύτηκαν στην αρχή το τριημέρο. Με αποτέλεσμα να είχαμε αυτά τις μικροδιακοπές και αυτές τις και πάντα αυτά λέμε ότι συμβαίνουν στα ψηλά των οικισμών, όχι στα χαμηλά και στα μεσαία τέτοια, στα επίπεδα. Τέλος πάντων, δίνουμε λύσεις παντού, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του. Στα λιμενάρια που είχαμε θέματα, κουβαλάνε υδροφόρες. Ναι, αυτό, δηλαδή υπήρξε και μεταφορά υδροφόρων, κύριε Μανίτσα, από τη Λίγη. Ναι, γιατί είχαμε την ατυχία εκεί να μας καεί και μια γεώτρηση. Α, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε καθυστέρησε και εκείνη δύο μέρες να έρθει ο εξωτερικός συνεργάτης να τη βγάλει, να την επιβάλλει την καινούργια. Τέλος πάντων, είχαμε και εκεί δύο μέρες καθυστέρηση. Με αποτέλεσμα τις δύο μέρες αυτές να ξοδέψουμε νερά από τους υπόλοιπους υδροφόρους ορίζοντες. Τώρα η στάθμη για να ανεβεί στην περιοχή εκείνη θα μας φάει κανένα δύο μέρες. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι αλυσίδα πλέον. Και χρειάστηκε ευτυχώς, δηλαδή ενδεχομένως, όπως το ακούσαμε και νωρίτερα, να μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα ή τουλάχιστον υπάρχουν διακοπές κάποιων ωρών στα λιμενάρια, για παράδειγμα. Βεβαίως. Ναι. Δεν το αφισβητεί κανείς. Όλοι ξέρουμε ότι
σε μια τέτοια βλάβη όταν είναι και σε τέτοιες περιοχές. Ευτυχώς ο κόσμος έχει την κατανόηση και την προνόηση να έχει βιτία φτιαγμένα ή δεξαμενές στο χώρο τους, οι οποίοι αυτοεξυπηρετηθήκαν. Ορισμένοι που είχαν μικρές κατασκευές, το στείλαμε νερό με υδροφόρες. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα πράγματα δεν θα πάνε σε σταθεροποίηση, όπως έχω και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου πει, πρέπει να μάθουμε να βιώνουμε με τη σημερινή περίοδο και όχι με αυτά που ξέραμε μέχρι πέρυσι. Τα πράγματα θα γίνουν όλο και χειρότερα. Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε όλη η φάση ότι βρισκόμαστε σε νησί επάνω, ότι έχουμε τις ιδιαιτερότητές μας, μας αρέσει που είμαστε νησιώτες, αλλά πρέπει να υπομειστούμε και τα κακά εν μέρη. Δηλαδή πρέπει και τον επισκέπτη που θα έρθει να το μάθουμε εμείς να σέβεται και να υποστηρίζει το νερουλάκι μας, για να το έχουμε όσο το δυνατόν όταν μας παραστεί ανάγκη και όχι να το σπαταλάμε. Και έτσι θα το μάθει και ο τουρίστας, θα το μάθει και ο καθένας μας. Δεν μπορεί να το θεωρούμε πλέον στο νησί επάνω το νερό δεδομένο. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα. Δεν μπορεί δηλαδή, θα σου φτιάχτηκε να εξυπηρετεί 15.000 κόσμο που κτίσε όστις και 20. Δεν φτιάχτηκε να εξυπηρετεί 300.000 ή 400.000. Γιατί εκεί θα φτάσουν. Αν σήμερα μπορεί να φιλοξενήσει 200.000 κόσμο, το χρόνο θέλει 220, το παραχρόνο θέλει 250. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Ναι, αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί το θέμα, κύριε Μανίτσα, ή ακόμη υπάρχει προσπάθεια? Έχει αποκατασταθεί, έχει μπει η λιώτρηση μπρος, ήδη έχουμε κάνει και μια ανόρεξη καινούρια, καινούρια λιώτρησης, θα βοηθήσει και αυτή, αλλά όπως ξέρετε, οι λιώτρησης είναι η γραφειοκρατία που μας τρελαίνει και δεν είναι ιδιωτικός φορέας για να πείτε έχω τα λεφτά στα τσέπη μου, πάω, τα ακουμπάω, έρχεται ο γεωτρυπαγιστής μου, ανοίγει την τρύπα, αγοράζω μια μπλιά, τη βάζω και ποτίζω ή κάνω οτιδήποτε. Δεν θέλει να πας, να πάρεις άδεια ανόρεξης, να κάνεις τέτοιο, να κάνεις δοκιμαστική λειτουργία, να στείλεις το χημείο, να σου κάνει χημική ανάλυση στο νερό, να σου στείλει τα αποτελέσματα πίσω και μετά να πας να κάνεις τη δουλειά σου στη σύνδεση για να έχεις όλα τα ωφέλη του νερού.